Σύνθημα τη Νέα Δημοκρατία. Και... Μην ρισκάρετε. Αυτό θα απευθύνει. Εγώ θα πω μη ρισκά, στον ελληνικό λαό: μη ρισκάρετε να φοβηθείτε. Είναι επαναληφθεί. Έχει πανηγυρίσει όλα αυτά τα χρόνια ο κύριο Παπανδρέου, ο Γεώργιο, έχει πανηγυρίσει ο κύριο Παπαδήμο, έχει πανηγυρίσει ο κύριο Βενιζέλο, έχει πανηγυρίσει ο κύριο Σαμαρά και αυτοί που δεν πανηγυρίζουν είναι ο ελληνικό λαό. Άρα αυτό το σύνθημα δείχνει και το φόβο και του πολιτικού συστήματος και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που μόλις προχθές έβαλαν στη τσέπη μέσα από μια διαδικασία κοινοβουλευτική περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ κάνοντας μαχητά μια σειρά πρόστιμα, τα χαρίσανε σε αυτά τα πράγματα. Μη ρισκάρετε λοιπόν να μείνετε άνεργοι, να, μείνετε, να περικοπούν κι άλλο τα εισοδήματά σας, να διαλυθεί ακόμα περισσότερο το Mm -hmm. Όχι απλώ στείλτε μήνυμα, αλλά βάλτε την λογική ότι 480 μνημονιακοί νόμοι υπάρχουν. Έχουμε... Οι τριετίε υπάρχουν, το μεγάλο, η μεγάλη ανεργία υπάρχουν, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξουμε σελίδα, mm -hmm. χρειάζεται να αλλάξουμε βιβλίο. Έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μα. Πολύ σύντομα, κύριε Βίτσα, για να κλείσουμε και με την κυρία Σιμακοπούλου. Τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συνεχώ η αλήθεια είναι ότι. Α, Επαναφέρει την τοποθέτησή σα ότι διαψεύδεται ο Κουμουντόρου. Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώ, όσο αφορά τι εκτιμήσει του, δυστυχώ επιβεβαιώνεται. Και από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο, και μέχρι τα τώρα, επιβεβαιώνεται για το γεγονό ότι ο ελληνικό λαό γίνεται θυσία χάρη ενό ευρύτερου σχεδίου του πώ θα περάσουμε από την κρίση σε μια νέα κερδοφορία των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Αλλά δεν φτάνει να επιβεβαιωνόμαστε και ούτε χαιρόμαστε που επιβεβαιωνόμαστε. Εμεί θέλουμε να περάσουμε από την κρίση προ την ανάπτυξη με βασικό προσανατολισμό τι κοινωνικέ ανάγκε και την εξυπηρέτησή Μία κουβέντα και πόσα εσά, κυρία